Το 2021 είχε δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ένα γράφημα από την Αμερικανική κυβέρνηση, το οποίο έδειχνε τις κυριότερες διαφορές μεταξύ της Αμερικανικής κλάσης φρεγατών Constellation και της Ιταλικού σχεδιασμού κλάσης FREM. Να σας υπενθυμίσουμε πως ο σχεδιασμός της FREM αποτέλεσε βάση για την ανάπτυξη της φρεγάτας Constellation για το ναυτικό του Πενταγώνου. Αφού η πιθανότητα απόκτησης τόσο Constellation όσο και FREM από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παραμένει ανοιχτή, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πώς διαφοροποιούνται αυτά τα δύο σύγχρονα πολεμικά πλοία. Αρχικά, η κυριότερη διαφορά που θα επιδεικνύει η φρεγάτα Constellation θα είναι οι μεγαλύτερες διαστάσεις. Το πλοίο θα είναι μεγαλύτερο τόσο σε μήκος όσο και σε πλάτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει και κάποιους εκατοντάδες τόνους μεγαλύτερο εκτόπισμα από τη FREM. Συγκεκριμένα, η κλάση Constellation θα έχει μήκος περίπου 7 μέτρα μεγαλύτερο από τη FREM και πλάτος περίπου 1 μέτρο μεγαλύτερο. Το εκτόπισμά της θα είναι κατ' επέκταση 518 τόνους μεγαλύτερο με πλήρες φορτίο. Το αμερικανικό γράφημα ανέφερε πως το επιμικημένο κήτος των φρεγατών του θα μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερες γεννήτριες, ενώ αφήνει χώρο για μελλοντικές αναβαθμίσεις. Με απλά λόγια, ήθελαν οι φρεγάτες τους να έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από τις FREM, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χώρος στο σκάφος για τη μελλοντική προσθήκη οπλικών και λοιπόν συστημάτων, τα οποία θα εξυγχρονίσουν τις δυνατότητες του σκάφους. Ένας άλλος λόγος που διαφέρει ο σκελετός των δύο πλοίων είναι το γεγονός πως οι Αμερικανοί θα εξοπλίσουν τις Constellation με δικά τους συστήματα, τα οποία έχουν διαφορετικές προϋποθέσεις. Οι Αμερικανοί θα εγκαταστήσουν το ραντάρ εναέριας παρακολούθησης EASR, AN κάθετο SPY, SV3 και μια έκδοση του περίφημου συστήματος μάχης Aegis. Έτσι, η Constellation θα έχει αρκετά χαμηλότερο προφίλ από την Class FREM. Υπάρχουν επίσης φήμες στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τοποθετούνται ισχυρότερες γεννήτριες στα σκάφη, επειδή μελλοντικά ίσως εξοπλιστούν με όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας όπως όπλα λέιζερ που απαιτούν περισσότερη ηλεκτρική ισχύ. Μία άλλη σημαντική διαφορά θα είναι η αφαίρεση του θόλου κάτω από την πρίμνη του πλοίου, ενό θόλου που φυσικά βρίσκεται εκεί επειδή φιλοξενεί το σόναρ του σκάφους. Αυτός ο θόλος αποκαλείται Sonar Dome στα αγγλικά και υπάρχει κανονικά στις φρεγάτες FREM των Ιταλών. Οι Αμερικανοί όμως επέλεξαν ένα διαφορετικό σύστημα σόναρ, το ρημουλκούμενο σόναρ μεταβλητού βάθους AN κάθετος SQS-62. Επίσης, οι προπέλες της κλάσης Constellation θα είναι σταθερού βήματος, Fixed Pitch Propellers, για βελτιωμένο ακουστικό αποτύπωμα, δηλαδή για να είναι πιο αθόρυβο το σκάφος. Δεδομένων όλων αυτών, αναμένουμε μεγάλη αγωνία ποια φρεγάτα θα επιλέξει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.